Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την αγορά των αμνοερυφείων στη χώρα. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Βασίλη Μελενικλή. Είναι πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μενίκιο από την Προσοτσάνη Δράμας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Από την όμορφη Προσοτσάνη, τη δυτικότερη πλευρά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο όρος της Προσοτσάνης. Είσαστε σε έναν ευλογημένο και πανέμορφο τόπο, αυτό είναι το δεδομένο. Το θέμα δεν είναι όμως αυτό, το θέμα είναι τι νέα μας φέρνετε για τα αμνοερήφια. Σε τι κατάσταση είμαστε, να δούμε πόσο θα το φάμε το αρνί ή το κατσίκι, ανάλογα τι επιλέγει ο καθένας, τι επάρκεια υπάρχει και ούτω καθεξής. Σας ακούμε κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε να δείτε, η ιστορία με το αρνί δεν είναι κάτι καινούριο, όχι όμως μόνο με το αρνί, είναι με την πατάτα, είναι με την ντομάτα, είναι κατά διαστήματα όλο αυτό το διάστημα στην ελληνική δημοκρατία, που πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη απόκληση και είναι πασίγνωστο, το συζητάμε κάθε τόσο. Τόσες φορές έχει συζητηθεί, ειδικά μετά την πανδημία, ότι η διαφορά που υπάρχει μεταξύ από τον παραγωγό μέχρι το ράφι στον καταναλωτή είναι τεράστια. Αυτή η τεράστια διαφορά, παρόλα τα μέτρα, παρόλες τις προσπάθειες, παρόλες τις υποσχέσεις, μέχρι και σήμερα δεν έχει μειωθεί, δεν έχει εντοπιστεί σε εκείνο το σημείο, σε εκείνο το βαθμό, ούτως ώστε εμείς να αισθανθούμε ηθικά δικαιωμένοι ότι πουλούσαμε το αρνί προτού 3-4 χρόνια, να θυμίσω, 4 ευρώ, και στο σούπερ μάρκετ και στο μαγαζί είχε πάλι 12, 10, 14 ευρώ. Ναι. Αυτή η διαφορά λοιπόν υπήρχε μια ζωή. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό το πράγμα όμως πρέπει λίγο επιτέλους ο καταναλωτής να καταλάβει ότι εμείς για να παράξουμε ένα αρνί δεν είναι θέμα ότι γεννήθηκε τα Χριστούγεννα και το πουλήσαμε το Πάσχα. Αυτό το αρνί έχει μία μάνα. Αυτή η μάνα πρέπει να τη συντηρεί ο κτηνοτρόφος 365 μέρες το χρόνο. Υπάρχουν όλες αυτές οι καταστάσεις που έχουμε ένα υψημένο κόστος σαν χώρα γενικώς, και όχι μόνο στο είδος του αρνιού και όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα. Γενικά είμαστε κατά 30-35% ακριβότερο κόστος παραγωγής σε συγκρίση δίπλα μας που είναι η Βουλγαρία. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν έρχεται να το φορτωθεί ο παραγωγός, ο κτηνοτρόφος σε συγκεκριμένη περίπτωση, να συνεχίζει να πουλάει με πιεσμένες τιμές που είναι σήμερα με βάση τα κόστη που υπάρχουν τα 8-9 ευρώ, και ο καταναλωτής να συνεχίζει να το παίρνει από το 12 μέχρι το 15 ευρώ. Να σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε, δηλαδή η τιμή που φεύγει το αρνί, το κατσίκι, δεν ξέρω εγώ, το αμνοερήφιο από την μονάδα παραγωγής, δηλαδή από τον κτηνοτρόφο, είναι 8-9 ευρώ το κιλό? 8-9 ευρώ αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, για να σας ρωτήσω τώρα, πώς είναι δυνατόν να φεύγει με 8-9 ευρώ? Πρέπει, συγγνώμη, για να γίνει κατανοητό και να τα βάλουμε. Προφανώς. Δύο εβδομάδες, ένα μήνα, προτού δύο εβδομάδες, ένα μήνα, τα αρνιά φεύγανε με 7 ευρώ. Αυτά τα αρνιά δεν ήταν αρνιά που πήγανε και φύγανε, ας το πούμε, στην κατανάλωση με αυτή την τιμή. Είναι αρνιά που πήγαν και αποδικευτήκανε σε χώρους σύντησης και έγιναν σήμερα αυτά τα αρνιά στην τιμή, παράδειγμα, των 12-15 ευρώ που είναι σήμερα η τιμή. Για να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί αυτό μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και σαν καταναλωτή, όχι σαν επαγγελματία δημοσιογράφο. Φεύγει με 8-9 ευρώ από τον παραγωγό και πωλείται στο σούπερ μάρκετ με 10 ευρώ. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Αν πουληθεί με 10 ευρώ, τότε και εμείς οι κτηνοτρόφοι θα έχουμε μια ηθική ικανοποίηση ότι πραγματικά η αλυσίδα λειτουργεί σωστά. Όταν όμως αυτό το πράγμα δεν είναι 10 ευρώ και είναι 14 ευρώ, τότε τι πρέπει να πούμε εμείς? Ότι έχουμε αυτή τη μάνα που την ταΐζουμε 365 μέρες. Έχουμε ένα αρνί που μας κοστίζει περίπου στα 8 ευρώ. Έχουμε απώλειες, έχουμε ένα σωρό επιπρόσθετα έξοδα και βλέπουμε ότι εμείς σε ένα χρόνο παίρνουμε ίσα ίσα το κόστος και οι άλλοι μέσα σε μία εβδομάδα βγάζουν τόσο όσο εμείς. Πόσο έχει αυξηθεί το κόστος το τελευταίο διάστημα για εσάς τους παραγωγούς? Αν ξεκινήσουμε, παράδειγμα, από το πετρέλαιο, αν ξεκινήσουμε από τις πρώτες ύλες, αν πούμε ότι το τριφύλι, παράδειγμα, αγγίζει τα 30 τόσα λεπτά στην αγορά, το καλαμπόκι έπεσε μεν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πέφτει το καλαμπόκι, πέφτει και το κόστος. Υπάρχει το ρεύμα που παραμένει ένα μεγάλο αγκάθι για τη μονάδα. Υπάρχει η έλλειψη των εργατικών χεριών που αυτό ανεβάζει αυτόματα όλη τη λειτουργία, το κόστος της μονάδας.
Όλα αυτά συμβάλλουν στο αν μου επιτραπεί η έκφραση και εύχομαι να διαψευστώ ότι η δική μας γενιά ίσως είναι η τελευταία που θα κάνει αυτή τη δουλειά, και αυτό ήδη βέβαια αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις που υπάρχουν κατά πόσο η κτηνοτροφία συνεχίζει να υπάρχει στην Ελλάδα. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, γιατί αυτό που λέτε τώρα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ιδιαίτερα σοβαρό. Δηλαδή μπορεί σε μια δεκαετία ή παραδείγματι να ψάχνουμε να βρούμε με το κιάλι κτηνοτρόφο. Αν ανατρέξουμε στα 10 χρόνια πριν για να συζητήσουμε το σήμερα, θα δούμε στην πραγματικότητα ότι αυτά που είπαμε προτού 10 χρόνια είναι σήμερα πράξη. Και όχι μόνο σε αυτό, βλέπουμε διάφορα προϊόντα, τόσο στην κτηνοτροφία φυσικά, αλλά που μιλάμε, αλλά και στον πρωτογενή τομέα, στα χωράφια, στους αγρούς, ότι πραγματικά η γεωργία τίνει προς εξαφάνιση. Σήμερα, να θυμίσουμε αφορμή την πανδημία, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει εκείνη την περίοδο του 20 ότι πρέπει η χώρα και οι Έλληνες παραγωγοί να σπείρουμε σιτάρι και στις γλάστρες. Είναι λόγια του Πρωθυπουργού. Γιατί αποδείχθηκε η γύμνια και η δυνατότητα, η δυναμικότητα της χώρας να παράγει το σιτάρι για το οποίο χρειάζεται το ψωμί. Κάτι όμως το οποίο εκείνη την ώρα λέχθηκε, εκείνη την ώρα αναδείχθηκε, και σήμερα ερχόμαστε εμείς με την ψήφιση της νέας ΚΑΠ, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια απώλεια εισοδήματος άνω των 40%, ότι μας έχουν βάλει στην ίδια μοίρα με την Ουκρανία. Χωρίς να θέλω να μπλέξω τον λόγο για τον οποίο παίρνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες αυτές τις αποφάσεις, αλλά εν όψει και των ευρωεκλογών, πρέπει να ξέρουμε ότι όταν ψηφίζουν επάνω τι ψηφίζουν, έχει ένα αντίκτυπο στην ελληνική ύπαιθρο. Εμείς σήμερα λοιπόν δεν μπορούμε να πουλήσουμε το στάρι με 15 λεπτά, όταν υπάρχουν ένα σωρό περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, και καλώς υπάρχουν, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι αγρότες, πρέπει να προσέξουμε το περιβάλλον, αλλά την ίδια στιγμή φέρνει τα καράβια το σιτάρι σε 15-13 cents και εμείς υποχρεωτικά πρέπει να ακολουθήσουμε αυτές τις τιμές. Αυτό δεν μπορεί να συμβαδεί. Μάλιστα. Σήμερα ένα στρέμμα σιτάρι κόστος έχει 100 ευρώ. Αυτό το 100 ευρώ με μια απόδοση 500 κιλά, να σας βάλω, που είναι σπάνια απόδοση, με 15 cents είναι 75 ευρώ. Είναι κατανοητό. Απλώς επειδή οι μέρες είναι ειδικά για τα καρνιά και τα κατσίκια, ας μείνουμε σε αυτό. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό που λέτε. Θέλω να σας κάνω μια απλή ερώτηση, γιατί αυτό το έχω περιέργεια πάρα πολλά χρόνια. Ποια είναι η διαφορά ενός αμνοερυθίου εγχωρίου ή εισαγωγής? Δηλαδή, γιατί να υπάρχει διαφορά? Τρώει χειρότερα το ξένο, καλύτερα το δικό μας, το ταντεύουμε καλύτερα? Τι ακριβώς γίνεται? Δεν έχουν αυτοί βοσκοτόπια, μόνο εμείς έχουμε? Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά? Να σας πω, είναι πάρα πολύ απλό και δεν είναι μόνο στο θέμα του αμνοερυθίου, είναι σε όλα τα προϊόντα. Ό,τι έχει σχέση όμως με το αμνοερύθιο, το κάθε ζώο, αυτό που τρώει, αυτό που αναπνέει, ο ήλιος που το βαράει, ανάλογα, έχει και μία άλλη γεύση. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλω να κατηγορήσω ότι τα ρουμάνικα ως επιτοπλίστων που είναι σωριδών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και οι λεγόμενες ελληνοποιήσεις. Πρέπει να τα ισοσκελίσουμε λίγο και να αποδεχτώ ως Ευρωπαίος κτηνοτρόφος ότι ευτυχώς υπάρχει και το Καθολικό Πάσχα και κάνουμε εξαγωγή εμείς οι Έλληνες στην Ιταλία, στην Ισπανία και βλέπουμε κάποιες καλύτερες τιμές. Ό,τι έχει σχέση όμως με αυτό που με ρωτάτε, με το εισαγόμενο, πραγματικά το κρέας το εισαγόμενο είναι πιο χαμηλής, να το πω, γευστικής ποιότητας. Είναι δεδομένο αυτό, γιατί είναι άλλες οι κλιματολογικές συνθήκες, άλλη τροφή που τρώει, γιατί τα δικά μας χωράφια, ο δικός μας ήλιος, το δικό μας μικροκλίμα και ειδικά τα κοπάδια που είναι ελευθέρας βοσκής έχουν ανώτερο και γάλα και ποιότητα κρέατος. Αυτό είναι δεδομένο. Θεωρήστε το σίγουρο. Απλά είναι δικαίωμα του καταναλωτή και είναι υποχρέωση του εμπόρου να αναγράφει ότι αυτό είναι ρουμάνικο, αυτό είναι βουλγάρικο, αυτό είναι ιταλικό και αυτό είναι ελληνικό. Σήμερα αυτό το οποίο καταστρέφει ένα λόγο στην κτηνοτροφία είναι αυτές οι λεγόμενες ελληνοποιήσεις. Γιατί σαν χώρα, πρέπει να σας πω, παράγουμε μεταβίας 8% βόλιο κρέατος και οι πινακίδες που υπάρχουν ότι είναι εισαγόμενο αυτό το κρέας είναι απειροελάχιστες. Και ο νοών νοήτο. Σε όλα τα είδη. Ναι, αλλά αναρωτιέμαι όμως το επίσης πολύ απλό. Από τη στιγμή που εσείς για το Καθολικό Πάσχα εξάγατε, αν όχι το σύνολο, ένα τεράστιο ποσοστό αμνοερυθίων, τι θα κάνουμε εμείς εδώ οι ντόπιοι? Δεν θα πρέπει να εισάγουμε για να φάμε αρνί? Αυτό είναι σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι κατά πόσο η κτηνοτροφία αντέχει, παράγει στη χώρα για τα τουζίν.
Έτσι λοιπόν έρχομαι και να πω ότι παρόλο που η καταστροφή στη Λάρισα που έχει καταστρέψει τόσους συναδέρφους και κοινοτρόφους, παρόλο που οι ζημιές ήταν αυτές που είναι ολική καταστροφή, ολική απόσυρση, μειωμένη λοιπόν η απόδοση, αυτό δεν σημαίνει ότι ο κτηνοτρόφος, ειδικά αυτοί που είναι πιο πρόεδροι σε περιοχές, ότι δεν θα πουλήσει την ώρα προκειμένου και να πάρει καλύτερη τιμή και να πάρει το γάλα που είναι αναγκαίο για την επιβίωση. Κύριε Μελενεκλή, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Και ό,τι το καλύτερο. Ευχαριστώ και εγώ. Υγεία να έχουμε, οι ευχές περισσεύουν βέβαια μέσα από την καρδιά μας. Είναι αφορολόγητες, η ελπίδα είναι αυτό. Αλλά πρέπει ορισμένα πράγματα να λέγονται με την ακρίβεια της έννοιας και για να μην παρατείνουμε και του χρόνου πρώτο ο Θεός να συζητάμε ξανά τα ίδια. Τι φταίει, τι υπάρχει και υπάρχει αυτή η μεγάλη ψαλίδα από τον παραγωγό στο ράφι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.